Σε εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής στη Νέα Παραλία προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης έπειτα από την υπογραφή σύμβασης. Μετά από πολύμινους δικαστικούς αγώνες μεταξύ των εταιριών, τελείωσε η διαγωνιστική διαδικασία και είμαστε ευτυχείς γι' αυτό, γιατί ξεκινάει για πρώτη φορά από την κατασκευή της Νέας Παραλίας μια ειδική εργολαβία συντήρησής της, η οποία θα περιλαμβάνει από τα συντριβάνια τα οποία δεν δούλεψαν ουσιαστικά ποτέ, από το φωτισμό, το πράσινο, τα πλακόστρωτα. Ουσιαστικά μια συνολική αναβάθμιση και συντήρηση του κομματιού αυτού του στολιδιού της Θεσσαλονίκης, όπου καθημερινά το επισκέπτονται κάτοικοι και επισκέπτες. Ένας προϋπολογισμός πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια, το οποίο πραγματικά θα φέρει τη Νέα Παραλία στη θέση που έπρεπε να ήταν από την αρχή. Και πότε ξεκινάνε τα... Ξεκινάμε άμεσα. Οι πρώτες συσκέψεις με την εργολάβο εταιρεία θα γίνουν από την επόμενη εβδομάδα. Εμείς έχουμε ήδη καταγράψει τις ελλείψεις οι οποίες χρειάζονται από τις υπηρεσίες και πιστεύουμε ότι άμεσα μέχρι τουλάχιστον το καλοκαίρι θα έχουμε μια διαφορετική εικόνα συνολικά στη Νέα Παραλία. Το έργο, που θα έχει διάρκεια 2 ετών, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων τα οποία έχουν προκύψει από φθορές αλλά και βανδαλισμούς που σημειώθηκαν κατά καιρούς στη Νέα Παραλία, όπως και εργασίες για την αναβάθμιση του πρασίνου.